Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο μοτοσυκλετιστή που είχε τραυματιστεί σοβαρά έπειτα από τροχαίο στα χωραφάκια στο ακροτήρι Χανίων. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τι 7 χθε το απόγευμα, όταν κάτω από αδιευκρίνηστε συνθήκε, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 45χρονο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με από αποτέλεσμα... το σοβαρότατο τραυματισμό του. Ο άντρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Πρόκειται για το 31ο θύμα τη ασφάλτου από την αρχή του έτου στην Κρήτη. Με ελαφρά τραύματα ανασύρθηκαν μέσα από τα συντρίμμια οι επιβάτες δύο αυτοκινήτων, τα οποία συγκρούστηκαν χθες το βράδυ στον κόμβο του Φόδελε. Έλα, ποδό, ποδό, έλα. Τα οχήματα τα οποία κινούνταν σε αντίθετε κατευθύνσει συγκρούστηκαν με τοπικά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική, η οποία τελικώ δεν χρειάστηκε να επέμβει, καθώ οδηγοί από διερχόμενα αυτοκίνητα είχαν βοηθήσει του επιβαίνοντε των δύο ΙΟΤΑΧΗ να απεγκλωβιστούν από τα οχήματά του. Το τροχείο, που λίγο έλειψε να στοιχήσει ανθρώπινε ζωέ, σημειώθηκε σε ένα σημείο που έχει χαρακτηριστεί πολλέ φορέ ω καρμανιόλα. Οι τραυματίε οι οποίοι σώθηκαν από τύχη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρί κανένα να έχει χτυπήσει σοβαρά. Την ίδια ώρα, σύμβαση ύψου 1 εκατομμυρίου ευρώ για την εκτέλεση έργων που θα ενισχύσουν την οδική ασφάλεια στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο τη Κρήτη, υπέγραψε ο Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Οι εργασίε θα γίνουν στα τμήματα που έχουν επισημανθεί συχνέ ολιστήσει αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, αλλά και τροχαία ατυχήματα, ιδιαίτερα στο τμήμα Φόδελε Πάνορμο. Οι ασφαλτικέ εργασίε που θα πραγματοποιηθούν θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από τον προπολογισμό τη Περιφέρεια. Βαρύ, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ο φόρο αίματος στην άσφαλτο παρά τη μικρή μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Κρήτη. Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, κατά τον περασμένο Μάιο, σημειώθηκαν συνολικά τρία θανατηφόρα ατυχήματα, τέσσερα σοβαρά τροχαία και 18 ελαφρά τροχαία ατυχήματα. Χαρακτηριστικό είναι επίση το γεγονό ότι κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων, μόνο μέσα σε ένα μήνα καταγράφηκαν συνολικά 4.810 παραβάσει. Οι περισσότερε αφορούσαν την υπερβολική ταχύτητα, τη μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, τη μη χρήση ζώνη ασφαλεία, την οδήγηση υπό την επίρρρεια αλκοόλ, την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και την χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.